Η έρευνα θα φτάσει μέχρι τέλους, δηλώνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός αναφορικά με τον τραγικό θάνατο του 59χρονου Παναγιώτη Μητρέλου, ο οποίος καταπλακώθηκε από μεγάλο δέντρο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, θα μάθουμε το λόγο για τον οποίο έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα και για το σκοπό αυτό η έρευνα θα φτάσει μέχρι τέλους και σε όποιο επίπεδο χρειάζεται. Να έρθει εδώ ο υπεύθυνος, οι υπεύθυνοι να κοιτάξουν τα παιδιά μου στα μάτια, αυτό θέλω, και να τους πούνε ποιος δολοφόνησε τον πατέρα τους. Φυσικά και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, φυσικά και θα το φτάσω μέχρι τέλος. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα μπαλώματα στην άσφαλτο και τα δύο φρεάτια της ΔΕΙΑΙ δίπλα στο φωνικό δέντρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον υπηρεσίες και εργολάβοι που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας για διάφορες κατασκευές και έργα που μπορεί να τραυμάτισαν ή και να απέκοψαν τμήμα του ριζικού συστήματος προς τον δρόμο. Αυτά θα τα ερευνήσουν οι ειδικοί. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς εκείνο που οφείλουμε να πράξουμε είναι να διασφαλίσουμε το αδιάβητο και ακόγητο της διενεργομένης ερεύνης και από την εισαγγελία και από εμάς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην πάει χαμένη η θυσία αυτού του ανθρώπου και να μην ξανάχουμε τέτοιο περιστατικό. Για το τραγικό περιστατικό, ο Γιάννης Αναστασάκης προχώρησε σε ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται ακόμα υπό την επίδραση του σοκ που προκάλεσε η είδηση του τραγικού δυστυχήματος, ενώ κατέθεσε στις αρμόδιες αρχές όλα όσα γνωρίζει για την υπόθεση. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν και κατατέθηκαν όπως έπρεπε. Το ιστορικό διαχείρισης του δέντρου και των παρεμβάσεων της υπηρεσίας είναι σαφές. Όλα έχουν κατατεθεί στις αρχές και έχει ζητηθεί από το Δήμο Ηρακλείου ήδη η επιστημονική συμβολή τόσο της διεύθυνσης δασών όσο και εξειδικευμένων υψηλού κύρους ανεξάρτητων φορέων εθνικού επίπεδου. Ένα δέντρο, ένας νεκρός, μία εβδομάδα, καμία παρέτηση. Όποιος φταίει να πάρει την ευθύνη, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα. Εν τω μεταξύ, συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν τα κλαδέματα δέντρων, ενώ χθες έκοψαν Πεύκο, το οποίο είχε πάρει επικίνδυνη κλίση, στη διασταύρωση Λορέντζου Μαβίλη και Κωστή Παλαμά. Ανάλογα με την επικινδυνότητα, προβαίνει η υπηρεσία σε απόφαση για την κοπή των δέντρων. Αν υπάρξει επικινδυνότητα, βεβαίως θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω κοπές, όπως το κάνουμε πάντοτε. Καλά κάνανε και το κόψανε. Αλλά πρέπει να φτιάξουν το δρόμο. Ήταν σάπιο. Σάπιο ήταν, βεβαίως. Να κοιτάξουν το επικίνδυνο που είναι, και ειδικά και στο τρίτο, εκεί που στέκονται τα ταξί και όλα αυτά. Για το επίμαχο Πεύκο, δημότες είχαν εκφράσει στο τηλεοπτικό φακό την ανησυχία τους, ενώ υπήρχε και μία ταμπέλα η οποία έκρουε το καμπανάκι του κινδύνου.